Στο τίτλο τη πιο βελτιωμένη ομάδα στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου τη πρώτη εθνική κατηγορία, δεν θα ψάχναμε πολύ για να τον απονείμουμε. Το δικέφαλο του Βορρά, του Άγγελου Αναστασιάδη, έχει φέρει τα πάνω κάτω σε 5 τελευταίε αγωνιστικέ και συνεχίζει. Ο ΠΑΟΚ που συγκεντρώθηκε ελληνικά, ύστερα από την επιτυχημένη φετινή ευρωπαϊκή του περιπέτεια, άρχισε να καλύπτει το αρχικά χαμένο έδαφο και στοχεύει ψηλότερα. Λογικό άλλωστε, μια που σε αυτή την περίπτωση οι αριθμοί λένε την αλήθεια. 5 σερι νίκε πέτυχαν οι Θεσσαλονικοί στις ισάριθμες 5 τελευταίες αγωνιστικές, από τις οποίες οι 3 εκτός έδρας. Η δεκαετή της μενής παράδοσης στην Πάτρα έλαβε τέλος, η ομάδα έχει σκοράρει στους 13 από τους 14 αγώνες του πρωταθλήματος, ενώ το κερασάκι στην ασπρόμαυρη τούρτα των αριθμών είναι οι 150 πλέον αγώνες του Θοδωρή Ζαγοράκη στη μεγάλη κατηγορία. Κερασάκι είπαμε και ίσως να δικούμε τον Κώστα Φραντζέσκο, ένα σόουμαν του ποδοσφαίρου, ένα αξιόμαχο επιθετικό όπλο, φόβο και τρόμο τον goalkeeper πριν από το φάουλ, πηγή ανεκδότων και στοιχημάτων πριν από κάθε εκτέλεση με φάλτσο. Εχμή του δόρατο σε μια επίθεση που έχει σκοράρει 28 φορές ως τώρα, τρίτη καλύτερη στο πρωτάθλημα. Να δούμε την ευλογή του Φραντζέσκου, φέρει την μπάλα στο αριστερό, το shoot goal, εκπληκτικό goal από τον Κώστα Φραντζέσκο, 2-2. Καπετανόπουλος αποφεύγει τον Γεωργίου, πλασέ 0-2 ΠΑΟΚ με τον Τουρσουνίδη, αν έχω δει καλά, ναι, ο Τουρσουνίδης. Περνάει την παλιά από πίσω για τον Μαραγκό με το 300, τον Πλασάρι, δανεικά, γκολ 2-0 ο ΠΑΟΚ, σαν σε προπόνηση, πολύ ωραίο γκολ του Μαραγκό. Στην παλά είναι στα δίκτυα, είναι το 1-0 από τον Γιώργο Τουρσουνίδη. Στην περιοχή θα πλασάρει τον Κόλεφ, τον πλασάρει η μπάλα στα δίχτυα. Σουτάρει και η μπάλα είναι στα δίχτυα. 1-1 ισοφαρίζει ο ΠΑΟΚ στο 3-4 και ευκαιρία για το 2-1. Τελικά είναι το 2-1 από τον Κουρσουνίδη. ΠΑΟΚ λοιπόν και ξέρω ψωμί. Για τους μοιημένους και όχι μόνο, ούτε αποκλειστικά για τους γνωρίζοντες την Κωνσταντινοπολίτικη ιστορία του ή τους βορειοελλαδίτες φίλους του, αλλά και για όλους αυτούς που αναγνωρίζουν την αναγκαιότητα του αθλητικού αντίπαλου δέους και βέβαια τους φίλους του καλού θεάματος. 1,5 περίπου χρόνο μετά την απαραίτητη θετική στροφή στην ιστορία του, το δικέφαλος του Βορρά δείχνει πως μπορεί να ανήκει στην καθεστική ατάξη του ελληνικού ποδοσφαίρου. Διοίκηση καλή υπάρχει, άρα και χρήματα, ο προπονητής έχει ορκισμένους εχθρούς αλλά και φίλους. Για τον κόσμο τι να πούμε, ενώ μετά από αρκετά χρόνια το έμψυχο υλικό μοιάζει έτοιμο για πρωταγωνιστικό ρόλο. Τουρσουνίδη, Ζαγοράκης, Μηθόπουλος από την παλιά φρουρά παρέμειναν παρά τις σιρήνες. Βρίζας, Φραντζέσκος, Μαραγκός αποτέλεσαν σπουδαία με την γραφική ενίσχυση, ενώ Νάγκμπε και Ολιβάρες τα βγάζουν τα λεφτά τους. Τα συστατικά στοιχεία υπάρχουν. Μένει τώρα να δούμε αν το ποδοσφαιρικό μείγμα θα είναι αντάξιο των προσδοκιών. Ένα καλό σερβίς με κάποια παιχνίδια. Πρέπει να συνεχίσουμε και στη συνέχεια για να πούμε ότι αυτό που λέτε γίνεται. Εμείς κάθε παιχνίδι κοιτάμε να το κερδίζουμε, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Είναι ένα βήμα για την πορεία που προσπαθούμε να κάνουμε για να φτάσουμε στην κορυφή.
Πιστεύω ότι ο Θεός μας τα έδωσε, γιατί στις προηγούμενες αγωνιστικές είχαμε εμείς τα αποτελέσματα στα χέρια μας και τα χάναμε. Σήμερα μας βοήθησε και πήραν μια... Ο διπορικός...